όλος. Λοιπόν, θα τις καταργήσετε γιατί ούτως ή αλλιώς δεν πάνε προς όφελος αυτά τα χρήματα από την αγορά της πλαστικής σακούλας. Κύριε Θεοπέμπτου. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθουμε ότι τα λεφτά τα οποία πληρώνει ο κόσμος για την ενημέρωση ή για την προώθηση, να θέλετε, της μείωσης των πλαστικών σακουλών από τους ιδιώτες, είναι γι' αυτόν τον λόγο που όλα τα κόμματα είχαμε συμφωνήσει, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε και ομόφωνη πίεση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος στην κυβέρνηση και ακόμα και στην προηγούμενη θητεία, ναι, ότι πρέπει να έχουμε την κατάργηση, πλέον την απαγόρευση, να το πω πιο σωστά, της πλαστικής τσάντας, και μιλούμε για να καταλάβει και ο κόσμος τη τσάντα την οποία παίρνεις στο ταμείο για να βάλεις τα πράγματα σου μέσα, όχι οποιαδήποτε άλλη τσάντα. Όχι αυτή που παίρνεις στη φρουταρία να βάλεις τα φρούτα και... Ναι, ναι. Όχι αυτή που θα βάλεις μέσα τα πορτοκάλια ή τα μήλα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι γι' αυτό που λέμε του κόσμου να παίρνει μαζί του τσάντες όταν πηγαίνει στα ψώνια του. Να πω, επειδή ξέρω τι θα πει ο κόσμος παρακάτω, ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει ξεκινήσει προς το πλαστικό εδώ και χρόνια. Είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα και το οποίο θα καταλήξει να μην έχουμε πλαστικές τσάντες. Ναι. Απλώς αυτό είναι το δεύτερο βήμα το οποίο γίνεται. Και έχουμε επίσης και το άλλο βήμα, το οποίο είναι προγραμματισμένο και το ξέραμε εδώ και χρόνια, που είναι η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης, τα πλαστικά τα οποία θα επαναχρησιμοποιούνται, τις υποχρεώσεις. Γίνονται όλα πάρα πολλά αυστηρά όσον αφορά τούτο το κομμάτι. Και είναι έναν τα βήματα θα τα βλέπει ο κόσμος με την προσπάθεια, ναι, που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει τα πλαστικά. Κύριε Θεοπέμπτου, αυτό το τέλος που καταβαλλόταν από τους καταναλωτές για την αγορά αυτής της σακούλας της συγκεκριμένης δεν δόθηκε και δεν μπήκε μέσα σε κανένα ταμείο. Γιατί θυμάμαι είχατε κάνει πρόταση να γίνει ένα ταμείο που θα χρησιμοποιεί τα ποσά που θα προέκυπταν από την κατάθεση αυτού του τέλους και άλλων τέλων ενδεχομένως να χρησιμοποιούνταν για έργα που θα βοηθήσουν στο περιβάλλον. Ναι. Τελικά είπαν ότι θα πηγαίνει στο πάγιο της Δημοκρατίας. Πήγα. Εγώ είχα προσωπικά δοκιμάσει δύο φορές να κάνω αυτό το ταμείο. Τη μία φορά μαζί με όλη την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την προηγούμενη φορά που είχαμε το ατέλει, το 6 cent που πληρώνει ο κόσμος και πληρώνει ακόμα μέχρι τώρα. Και τη δεύτερη φορά είχα βάλει τροπολογία να δημιουργηθεί ένα πράσινο ταμείο και τα τέλη αυτά, αλλά και τα λεφτά τα οποία εισπράττει η κυβέρνηση, περίπου 13 εκατομμύρια που αφορούν τις εκπομπές ρήπων, να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για περιβαλλοντικά έργα, αλλά δυστυχώς δεν... Σας είπα ότι θα πηγαίνουν στο πάγιο, πήγαιναν όμως. Αυτά τα λεφτά με τους ρήπους πηγαίνουν στο πάγιο. Τα λεφτά που εισπράττουν οι εταιρείες, τα καταστήματα και τα λοιπά για την πλαστική τσάντα, πήγαινε στην τσέπη τους. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει καμία επίπτωση για κανένα. Δεν βγήκε κανένας να κάνει επιθεώρηση. Είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ναι, γιατί σταματήσαν βασικά να κάνουν επιθεωρήσεις. Μάλιστα. Άρα αυτά μπορεί να λογιστούν και ως υπερκέρδη, έτσι. 5-5 σε κάθε σακούλα. Ναι. Κοιτάξτε, τη τσάντα μας είχαν πει τότε ότι την αγοράζουν 2,5 cent. Και τώρα την επουλούσαν στον κόσμο 5 cent. Ναι, τώρα έβγαζαν 100% κέρδους. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον τόπο, κύριε Θεοπέμπτου, το πρόβλημα είναι η απουσία ελέγχου, όχι η απουσία νομοθεσίας. Ακριβώς, ναι. Τις νομοθεσίες τις φέρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγάλο το πρόβλημα, ναι, είναι ότι έχουμε τους νόμους εκεί, αλλά κανένας δεν κάνει επιθεωρήσεις. Τα έχουν σταματήσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε λοιπόν να δούμε, μας είπε προηγουμένως η Μιλίτσα Πολεμίδου για τον καιρό που χάλασε ήδη στην Πάφο και έχουν βροχές και καταιγίδες. Πάμε να δούμε αναλυτικά από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τώρα. Ο Ανδρέας Χρυσάνθο, μετεωρολογικός λειτουργός, είναι μαζί μας. Κύριε Χρυσάνθο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, άρχισαν δει τα φαινόμενα.